στις διαδικτυακές απάτες, καθώς σε εβδομαδιαία βάση ασχολούμαστε μέσα από την εκπομπή και μέσα από καταγγελίες που έχουμε με το μείζον φαινόμενο, το οποίο έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές απάτες, καθώς σε καθημερινή βάση συμπολίτες μας χάνουν χρήματα μέσα από το διαδίκτυο, καθώς επιτίδει κατάφεραν και απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά τους δεδομένα. Μάλιστα, σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα που πραγματοποιήθηκε Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021, αυτό το δίμηνο, σε ένα δείγμα 5.000 μαθητών ηλικίας 12 έως 18 ετών, το 10% των παιδιών, ένα στα 10 λοιπόν, δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα απάτης στο διαδίκτυο. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Κορμά. Είναι ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Helpline, ελληνικού κέντρου ασφαλούς διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές, έχει τοποθετηθεί πολλές φορές στην εκπομπή μας. Να τον ευχαριστήσω και να το ευχηθώ βέβαια και καλή Σαρακοστή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κορμά. Εν τω μεταξύ, οι οικονομικές απάτες, στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το ΙΤΕ κατά το 2021, το 28% των συνολικών καταγγελιών στη γραμμή αφορούσαν οικονομικές απάτες, σωστά? Ναι, σωστά. Έχουμε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και αυτό βέβαια οφείλεται ότι όλη η παραβατικότητα έχει περάσει στο διαδίκτυο. Από τη μία, και από την άλλη υπάρχει ένα έλλειμμα στον ψηφιακό εγγραμματισμό, ιδίως σε θέματα διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, και πιστεύω ότι και σε αυτή την εκπομπή θα βοηθήσουμε ώστε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να σταματήσει, γιατί είναι κρίμα να χάνονται περιουσίες από ελλιπής ενημέρωση. Και να πω ότι από αυτό το 28% των καταγγελιών στην γραμμή safeline.gr, το 40% αφορούσε κάτι το οποίο έγινε στο Instagram και το 39% μια ενέργεια στο Facebook. Τι σημαίνει, ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα? Ότι επιτίδει έχουν βρει δρόμο και διεισδύουν μέσα από τα social media. Ναι, αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι οποιοδήποτε, είτε έχει νόμιμος ή και παράνομος, μπορεί να εμφανίσει μια διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν ταυτοποιούν την εταιρεία που κάνει τη διαφήμιση. Άρα λοιπόν μπορεί οποιοδήποτε που δεν έχει εταιρεία να φτιάξει μια διαφήμιση και να αρχίσει να προσελκύει κόσμο χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω. Δεν ελέγχεται από κάπου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι χρήστες. Δεν υπάρχει έλεγχος. Κανένας απόλυτος έλεγχος. Οπότε, κύριε Κορμά, να διαφημίσει το οτιδήποτε και να ανεβάσει το οτιδήποτε. Έτσι, ακριβώς. Σε ποια κίνηση τώρα ένας πολίτης δεν πρέπει να προχωρήσει? Καταρχήν, δεν εμπιστευόμαστε τις διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα. Δεύτερον, εάν θέλουμε κάτι να αγοράσουμε, πηγαίνουμε στο URL στη διεύθυνση και την πληκτρολογούμε. Δεν πάμε ποτέ από link. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, γιατί έχουμε 2-3 τελευταίες περιπτώσεις στο Ηράκλειο που υπάρχουν, έχουν χαθεί πολλά χρήματα, είναι ότι έγινε μέσω του phishing. Δηλαδή, στέλνουν κάποια μηνύματα ότι έχει κλειδωθεί η κάρτα σου, ότι η τράπεζα αναζητά, έχει γίνει κάτι με τους κωδικούς και πρέπει να το αποποιήσουμε, δεν ξέρω ποτέ. Mail. Με SMS, τώρα υπάρχει άλλη μια απάντηση που είναι σε έξαρση που σου λέει ότι βρήκες δουλειά και δώσ' μου τα στοιχεία σου και οτιδήποτε άλλο. Σε καμία περίπτωση ποτέ η τράπεζα δεν θα επικοινωνήσει έτσι με τους πελάτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσει έτσι. Αυτό το βάζουμε στο μυαλό μας και δεν απαντούμε σε αυτές τέτοιες καταστάσεις. Ακόμα και αν θέλουμε, δεν ακούσουμε αυτά που λέμε, θέλουμε βάση τόσο να πετύχουμε την ευκαιρία ή οτιδήποτε άλλο, ας γκουγκλάρουμε, ας πάρουμε τη φράση αυτή, την αναζητήσουμε στις μηχανές αναζήτησης, στο Safari, στην Google, οπουδήποτε αλλού, να δούμε ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια σχόλια για απάτη ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή λίγο να υπάρχει μια στοιχειώδη εγρήγορση. Κύριε Κορμά, εμένα με προβληματίζει το ποσοστό, το 10% των παιδιών σε ένα δείγμα 5.000 μαθητών που δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα απάτης μέσα από το διαδίκτυο. Μα πηγαίνουν και αγοράζουν και οι μικροί μας μαθητές και αγοράζουν από site τα οποία δεν είναι αξιόπιστα, δεν υπάρχουν καν στη λογική κινητών, τηλεφώνων, οτιδήποτε άλλο. Δεν τους έρχονται ποτέ ή τους έρχονται άλλα από αυτό που παραγγέλνουν, γιατί δεν μπαίνουν και τα παιδιά στη διαδικασία να ελέγξουμε από ποιο ισοσελίδα, από ποιο διαδικτυακό μαγαζί αγοράζουμε πράγματα. Αυτό είναι η ουσία.
Κοιτάμε λοιπόν ποιο είναι το μαγαζί αυτό, κοιτάμε ποια σχόλια υπάρχουν, κοιτάμε που βρίσκεται, βρίσκουμε να δούμε, να επικοινωνήσουμε, να δούμε τι, αν έχει τηλέφωνο, αν υπάρχει κάποιο κατάστημα, κάποιο μαγαζί, κάτι. Και αν τυχόν να συμβεί κάτι άσχημο, αμέσως το καταγγέλουμε και στην τράπεζα, αλλά και στον νόμο όπου χρειάζεται. Γιατί πολλές φορές έχουν παρατηρήσει σε αγροτικές περιοχές όπου παραγγέλνουν μηχανήματα, για παράδειγμα, τα οποία βάζουν αντικαταβολή χρήματα σε έναν λογαριασμό που τους στέλνουν, ο οποίος λογαριασμός αυτός δεν ξέρουν καν ποιος είναι, βάζουν τα χρήματα εκεί και μετά δεν έχετε ποτέ το εργαλείο αυτό ή όταν θα έρθει θα είναι άλλο από αυτό που παραγγείλανε. Εκεί λοιπόν αμέσως πρέπει να γίνονται οι μηνύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε λίγο να χαρακώσουμε το ασφαλές διαδίκτυο και τις ασφαλείς συναλλαγές. Μάλιστα. Κύριε Κορμανά, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Κάθε φορά κάτι μένει από την επαφή μας και από την επικοινωνία μας. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με απάτες στην Ελλάδα. Φαντάζομαι σε μια παγκόσμια κλίμακα ανθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.